Τα γνωστά παραμύθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνει η πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ και τα ταμεία συνοχής περί καταπολέμησης της φτώχειας, των ανισοτήτων και της ανεργίας. Αυτά κρίθηκαν στην Ελλάδα, όπου τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης η Ελλάδα πρότευσε σε απορροφητικότητα των ευρωκονδύλιων και η φτώχεια απογειώθηκε, η μερική ευέλικτη απασχόληση εκτινάχθηκε, βυθίζοντας ακόμα πιο βαθιά στα αδιέξοδα το λαό. Γιατί τα ευρωνοσιακά κονδύλια, όλα υδρώτας του λαού από την άγρια φορολαϊλασία του, κατευθύνονται στην ενίσχυση των ευρωνοσιακών μονοπωλίων. Την ίδια ώρα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά έργα, ζωτικές ανάγκες για υγεία, παιδεία, μένουν ανικανοποίητες με κριτήριο τα κέρδη για τα μονοπόλια. Και επιπρόσθετα τα πρόστιμα, η αιρεσιμότητα, ο λογαριασμός μετακυλίεται μέσω χαρατσιών και φορολογίας και πάλι στο λαό. Με ισχυρό ΚΚΕ θα αποκτήσουν πιο δυνατή φωνή οι διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος στην πάλη για συνολικές ανατροπές, έτσι ώστε όλα αυτά τα κονδύλια να χρηματοδοτήσουν έργα κέρια για την ανακούφιση και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.